Κύριε Φρακάκη, καλησπέρα σας. Είναι χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας για ακόμα μια φορά, έστω και τηλεφωνικά. Καθώς έτσι ο μήνας Οκτώβριος έκανε ποδαρικό στην Χάλκη με έναν συμβολικό τρόπο. Μια εξοπλισμένη κινητή ιατρική μονάδα των γιατρών του κόσμου ταξίδεψε εκεί, στον τόπο σας, και προσέφερε υπηρεσίες βασικής και πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στους κατοίκους. Ναι, όντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς για το ενδιαφέρον σας. Όντως, σε συνεργασία με την κυρία Θάνου και με τη δομή Γιατροί του Κόσμου, ο Δήμος Χάλκης οργάνωσε μία αποστολή, mm-hmm. η οποία είχε ως σκοπό περισσότερο την αγκαλιά στήριξης και το αίσθημα να δυναμώσει το αίσθημα της ασφάλειας στους μονίμους κατοίκους. Mm-hmm. Οπότε ήρθαν κάποιες ειδικότητες, βασικές ειδικότητες, όπως είναι ο παιδίατρος, ο καρδιολόγος, ο ΡΙΛΑ, για να δούνε κυρίως τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και οποιονδήποτε βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο νησί. Πολύ ωραία. Με αφορμή αυτά που μας καταθέσατε μόλις τώρα την άποψή σας, θα ήθελα έτσι να μας δώσετε και την εικόνα που επικρατεί στο χώρο της δημόσιας υγείας στη Χάλκη. Υπάρχουν οι υποδομές ούτως ώστε ο κόσμος θα αισθάνεται αυτή την ασφάλεια που λέτε? Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση mm-hmm. το κομμάτι της υγείας για τα μικρά νησιά. Εμείς όσον αφορά το στεγαστικό, έχουμε ένα εξαιρετικό περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο, πλήρως τελεφωμένο με τις απαραίτητες τα μηχανήματα που χρειάζεται. Έχουμε έναν αγροτικό γιατρό και μία νοσηλεύτρια. Αυτή είναι το ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο νησί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι νιώθουμε 100% ασφαλείς έτσι όπως είναι δομημένο και οργανωμένο το κομμάτι της υγείας στα μικρά νησιά, και όχι μόνο για τη Χάλκη αλλά και γενικώς εκπροσωπώντας όλα τα μικρά νησιά, σας καταθέτω αυτή την άποψη. Βέβαια η καθημερινότητα μπορεί με πολύ μεγάλες και φιλότιμες προσπάθειες του αγροτικού γιατρού και του νοσηλευτικού mm-hmm. προσωπικού να μπορέσουν να δώσουν την άμεση λύση για τα... Σε ένα έκτακτο ζήτημα, ας πούμε. Απλώς να μην είναι σοβαρό. Το mm-hmm. σοβαρό είναι το θέμα. Εκεί που τα πράγματα δυσκολεύουν, καταλαβαίνετε ότι αν συμβεί κάτι πολύ σοβαρό, οπότε εκεί αλλάζουν τελείως τα δεδομένα. Η κοντινή απόσταση με τη Ρόδο δημιουργεί έτσι ένα πιο θετικό κλίμα στην περίπτωση του έκτακτου περιστατικού? Κοιτάξτε, όχι. Κατηγορηματικά το λέω όχι, mm-hmm. Γιατί ακόμα και να μένεις 5 λεπτά από ένα νοσοκομείο, το ότι πρέπει να μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο είναι από μόνο του στρεσογόνο mm-hmm. και επικίνδυνο. Πόσο μάλλον όταν πρέπει να περάσει θάλασσα, έτσι. Έχετε δίκιο. Δυσκολεύουν, βέβαια, οι συνθήκες δυσκολεύουν πάρα πολύ. Βέβαια, εντάξει, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι αεροδιακομιδές ή οι διακομιδές διαθαλάσσης. Είναι άμεσες οι ενέργειες όταν χρειαστεί. Και δόξα τω Θεώ, όλα τα περισσότερα τελευταία χρόνια πάνε μια χαρά. Όποτε χρειάστηκε, δηλαδή, δεν είχαμε κανένα σοβαρό θέμα. Για μένα προσωπικά, ως δήμαρχος Χάλκης, mm-hmm. θεωρώ ότι αυτά όλα θα τα λιάνει η τηλεατρική. Όταν έρθει η δομή αυτή και λειτουργήσει, νομίζω ότι θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και στο κομμάτι της ανασφάλειας αλλά και στο κομμάτι του ουσιαστικού. Αυτό σημαίνει ότι την εμπιστεύεστε ιδιαίτερα αυτή την μέθοδο, με βάση αυτά που μόλις μας είπατε? Πάρα πολύ, πάρα mm-hmm. πολύ. Η σύγχρονη τηλεατρική τρίτης γενιάς είναι άμεση, mm-hmm. άμεση επικοινωνία, άμεση διασύνδεση με ένα κεντρικό νοσοκομείο, προφανώς των Αθηνών. Οπότε ο γιατρός ειδικότητας, και πολύ να είναι και καθηγητής, θα δώσει τις συμβουλές, θα δώσει τις κατευθύνσεις στον αγροτικό γιατρό και θα νομίζω ότι θα μικρύνουμε κατά πολύ τις πιθανότητες να πάνε όλα καλά προς το μικρότερο, δηλαδή να πάνε όλα καλά τα πράγματα με τον ασθενή. Έτσι, ολοκληρώνοντας, επειδή είχαμε συνομιλία και με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου τον αντιπρόεδρο πλέον του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και πρόεδρο του Συλλόγου Δωδεκανήσου, τον κύριο Φουτούλη, μας έδωσε έτσι την εικόνα της σοβαρής έλλειψης σκευασμάτων, φαρμάκων στα κριτικά νησιά. Στη Χάλκη τι επικρατεί σε σχέση με αυτό? Και εδώ εμείς πάλι τον τελευταίο χρόνο είμαστε πάρα πολύ, πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε πριν, γιατί είχε ανοίξει για πρώτη φορά ένα ιατρείο, είχε έρθει ένα νέο παιδί,
νέος φαρμακοποιός, ο οποίος παρέχει τις, δίνει τις υπηρεσίες του στην κοινωνία της Χάλκης. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ορατό, δεν είναι το πρόβλημα, δεν έχει φανεί δηλαδή στην καθημερινότητά μας, αλλά για να το λέει ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, προφανώς υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχει, δηλαδή, υπάρχουν τα δεδομένα αυτά και ίσως κάποια στιγμή το βιώσουμε. Το βιώσετε κι εσείς.